Στελάρα, είσαι Στελάκης. Καμιά φορά και Στελάκος, για κανένα καλό γείτονα. Ο Στέλιος είναι μπάτσος. Όχι σαν αυτός που διαβάζουμε στα νουάρ. Είναι μπάτσος όπως τους ξέρουμε. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει με τον αστυνομό Πάκο Μαρτίνεθ του Μόρι Σάτια. Τέτοιοι μπάτσοι δεν υπάρχουν. Ο Πάκο Μαρτίνεθ θα μπορούσε να είναι φίλος μας. Δεν μοιάζει ούτε με μπάτσο στο Λερόι. Τέτοιοι μπάτσοι φυσικά και υπάρχουν. Αλλά η κατάρα που τους περιβάλλει είναι πολύ λυρική για να είναι πραγματική. Δεν είναι ούτε ο αστυνομός Χαρίτος του Μάρκα. Δεν υπάρχει μπάτσο με τέτοιο χιούμορ. Ο Στέλιος λοιπόν. Ξυπνάει από τη σπίτι για να πάει για δουλειά. Κρυώνει και το στόμα του. Βρωμάει εσκράνιο φινίστα. Μίστα βαριά θα δίνει κι αυτή τη στιγμή που πρόθηκε. Υπηρεσιακά με το παπί στα 15. Κουβάλια κλινικά τώρα στην πλάτη ο μημερής. Τα συναδέλφου τα παχτά για την αγκάμιση. Είναι το βήμα, είναι δουλειά και κάποιος πρέπει να την κάνει όμως. Και του τα πά από μικρός. Του άρεσε στους δρόμους να γυρνά του αρέσει. Αν έχουν πει κανείς και δεν σκεφτούνταν ποιος. Κούτσα στραβά, κατά της μπάτσος, στο έγκλημα κυνηγά. Άλλη μια τυπική εργάσιμη μέρα φτάνει στο τέλος της. Έχει κουβεντιάσει με τους συναδέλφους, του κόσμου της μαλάκιας. Έχει φάει ένα τηλεόρα. Έχει φερμάρει μετανάστες. Έχει τσαποκαλέψει 13χρονα γιατί δεν έχουν προλάβει ακόμη να βγάλουν ταυτότητα. Στο τσακίρ και έφυγε. Έχει παγλαρώσει τίποτα λίγο μεγαλύτερος γιατί πίνανε κανένα τσιγάρο. Και ομολογουμένως έχει κουραστεί πολύ. Για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί όλα αυτά τα έχει κάνει με στυλ. Πριν ξεκινήσει για τελευταία του βόλτα, χτυπάει το τηλέφωνό του. Το σηκώνει. Γεια μου! Έλα μάνα. Τι κάνεις? Τι να κάνω, στη δουλειά είμαι. Το ψωμί μου προσπαθώ να βγάλω ρε μάνα!